Πάσω, παρακαλώ, Το παρακαλώ. Διπέτυνε, παρακαλώ. Το πέντε είναι Το κουκουέ την απλή αναλογική πάντα την ήθελε, προκειμένου να υπάρχει έτσι μια αντικειμενική εκπροσώπηση στην Βουλή, όπω εσεί την εννοείτε. Τώρα είμαστε στη φάση που αρχίζουμε και συζητάμε τα λίγο μετά την πρώτη Κυριακή. <σοκλή> γιατί όλοι νομίζω πάνω κάτω συμφωνούμε ότι στην πρώτη Κυριακή δεν θα υπάρχει πολιτική λύση στο ζήτημα. Η κάλπη δεν θα δώσει λύση. Και ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά περί ψήφου ανοχή και τα υπόλοιπα. Εσάς το πώς σας ακούγονται αυτά. Είστε και νέος άνθρωπος. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε και λίγο πίσω από τον καπνό. Καταρχήν, για να μην μπερδεύεται ο κόσμο, μιλάμε για τι πρώτε εκλογέ και ενδεχόμενα για δεύτερε εκλογέ. Γιατί υπάρχει κόσμο ο οποίο μπερδεύεται. Και δηλαδή δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στου δύο πρώτου. Θα είναι δεύτερε εκλογέ, εφόσον αποφασίσουν τα κόμματα τα οποία θα συγκροτήσουν έτσι κι αλλιώ κυβέρνηση. Θα είναι κυβέρνηση συνεργασία έτσι κι αλλιώ, είτε από τι πρώτε είτε από τι δεύτερε. Εμεί, ε, στη συζήτηση που κάνουμε με του εργαζόμενου, ε, αυτό το τονίζουμε, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά πάνω στο ζήτημα αν θα δυναμώσουν οι εργατικοί οι λαϊκοί αγώνε. <ΣΟΥΧΟΥ> και για να <ΣΟΥΟΥΟΥΟΥ> δυναμώσουν οι εργατικοί <ΣΟΥ> λαϊκοί <ΣΟΥ> αγώνε, <ΣΟΥ> θα πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ. <ΣΟΥ> όσον αφορά το ζήτημα τη ανοχή. <ΣΟΥ> ναι, όσον <ΣΟΥ> ναι. αφορά το ζήτημα τη ανοχή. Είναι πρόσφατη η πείρα. Ε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία το 2015. Εκεί βρεθήκαν κάμποση και δώσανε, σχεδόν όλοι, και δώσανε την στήριξη ούτω ώστε να ψηφιστεί το τρίτο μεγαλύτερο μνημόνιο και το πιο αντιλαϊκό, να το πούμε έτσι, γιατί είχε πάνω από 450 Εφαρμοστικού νόμου, οι οποίοι τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη πρόκειται να κωδικοποιηθούν, να εφαρμοστούν και μάλιστα να επικαιροποιηθούν σε πολύ βασικά και κύρια ζητήματα τη ζωή του εργαζόμενου και συνολικά του λαού. Αφορά τι ιδιωτικοποιήσει. Αφορά του πληστηριασμού. Αφορά την επιδότηση μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων στην πράσινη, τη λεγόμενη ανάπτυξη, δηλαδή εργοστάσια καύση που, που θα ρηπαίνουν δηλαδή, ότι... οι βιομηχανοί και θα πληρώνει ο λαό. Τα έχουν συμφωνήσει okay, αυτά. Άρα ζητώ. η επόμενη μέρα για να τελειώνω, συγγνώμη. Ναι, ναι. Η επόμενη μέρα για τον εργαζόμενο για τον λαό θα είναι δυστυχώ πολύ πιο δύσκολη από ό,τι την, την προηγούμενη. Και γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει μια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση okay. μέσα και έξω από τη Βουλή. Μόνο το να την κάνει. Λέει που είναι. ότι θα, είναι, θα, θα έχετε ευθύνη εάν δεν κάτσετε να συνεργαστείτε να δώσετε ψήφο ανοχή σε μια προοδευτική κυβέρνηση και θα είναι δική σα ευθύνη ότι ε, θα εμά... πάμε και σε επόμενε εκλογέ. Αυτά αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας μπορούμε να τα πούμε και αστεία, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πείρα. Για τον κόσμο που δεν έχει πείρα το τονίζουμε. Βρήκε την πλειοψηφία ο κύριο Τσίπρα για να περάσει την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιχειρηματικών ομήλων στο Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Βρήκε αντίστοιχα καλοθελητέ και στα ψηφοδέλτιά του που προέρχονται από αυτά τα κόμματα που το στήριξαν τότε. Και μάλιστα ε, αν το θέλετε, ακόμα και άλλα μικρότερα σε εισαγωγικά κόμματα τα οποία συμφωνούν με τη βασική στρατηγική τη Ευρώπη. Μεταγραφή της της από του ΕΝΕΛ πάντω έκανε ο κ. Στριχώτη όταν χρειάστηκε βουλευτέ. Είναι δυνάμει υποστηρικτέ. Για, για να μην, μην, μην το ξεχάσουμε, λέγοντα. Το ελπιδοφόρο για από το λαό. Του έκανε μεταγραφή. Το ελπιδοφόρο είναι να, ότι το, το κουκουέ δεν πρόκειται να δώσει ανοχή. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν θα δώσει ανοχή σε αυτά που ετοιμάζουν. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπουν εδώ οι συνάδελφοι εσά. Συνδροστίζεται πολύ αντισυστημικό στοιχείο στα αριστερά. Δηλαδή, πλήν του παραδοσιακού ΚΟΚΟΕ, που είναι μια παραδοσιακή δύναμη στα αριστερά. Έχουμε τον αντισυστημικό Γιάννη Βαρουφάκη. Αντάξει, ε, τώρα θα μα τα πείτε, να κάνω το ερώτημα. Ανταρσία, Γιάννη Βαρουφάκη, Ζωήκο Αντοπούλου. Μα ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν θα σα πάρει από τη δική σα εκλογική δεξαμενή ψήφου. Αλλά πάντω γίνεται λίγο μπερδεμένο. Για πείτε μου, τι σχόλιο έχετε να κάνετε γι' αυτό. Αντισυστημικό είναι αυτό ο οποίο είναι κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός που είναι απέναντι στο ΝΑΤΟ, αυτός που διεκδικεί να οργανωθεί μια άλλη κοινωνία η οποία δεν θα έχει το κέρδος ως βασικό κίνητρο στην παραγωγή και στην οικονομία. Ο Βαρουφάκης δεν τα έχει αυτά. Προφανώς και όχι. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει μια ιστορία. Ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργό οικονομικών. Άλλωστε και με δηλώσει του τότε. Ναι, Άλλωστε και με δηλώσεις του τότε μιλούσε για το 70% του μνημονίου που ψηφίστηκε. Μετανόησε. Ότι έτσι κι Στεφανάκη... εφάρμοζε, έτσι θα το εφάρμοζε. Έτσι κι αλλιώ το εφαρμόζε. Και μάλιστα και το τελευταίο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει δεν αφορά για μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει μάλιστα. τον κέρδο μπροστά, αλλά για μια κοινωνία η οποία θα προστατεύει τι τράπεζε από μια ενδεχόμενη καπιταλιστική κρίση η οποία έρχεται. Εμεί αυτό και λέμε. Το σχέδιο Δημητρά, αναφέρεστε. Το σχέδιο Δημητρά, δεν θυμάμαι ακριβώ. Δημητρά, Περσεφώνη, πώ το λέμε. Το, το δήμητρα, ζήτημα δήμητα. μπορεί, μπορεί, μπορεί το να μην ζήτημα είναι και πολύ άσχημο για το ΚΚΠ. Το κέντρο τη πρόταση αφορά τη σωτηρία των μεγάλων τραπεζιτών. Αφορά τη σωτηρία τη κοινωνία και τη οικονομία του κέρδου και όχι τι ανάγκε των εργαζομένων. Λοιπόν, ραντεβού ραντεβού στι πλατείε, κύριε Στεφανάκη. Σήμερα 11 η ώρα στο Σύνταγμα θα το όλα τα εργατικά σωματεία θα συνεχίσουν τον Φεβαία. αγώνα Λέβαια, να μπουν στο προσκήνιο οι ανάγκε των μάλιστα. εργαζομένων. Μάλιστα. Γιατί ζούγκλα με τα λιοντάρια να φροντίζουν τα υπόλοιπα ζώα δεν υπάρχει. Ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τώρα. Ελεύθερη αγορά με τα συμφέροντα των εργαζομένων μπροστά δεν υπάρχει. Μάλιστα.